καπώνει στο γόνατο και το ισχύω, ακινητοποίηση στο κρεβάτι, μια καθημερινότητα που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Συχνά, ο μοναδικός δρόμος για την βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός ασθενούς, με βλάβη στην άρθρωση του ισχύου ή του γόνατος, είναι η αρθροπλαστική. Πώς όμως επιτυγχάνεται μια ακριβής και αποτελεσματική επέμβαση? Η τεχνολογία σήμερα προσφέρει την λύση μέσα από την ρομποτική χειρουργική. Πώς? Σε λίγο, στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης, όπου αναλύουμε και παρουσιάζουμε διάφορα προβλήματα υγείας, τα οποία όμως βρίσκουν την λύση τους μέσα από την σύγχρονη ιατρική. Ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα είναι η αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου, κάτι το οποίο απαντάται και σε νεαρούς, αλλά και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Συχνά γίνεται λόγος για θεραπείες και τεχνικές οι οποίες συναντώνται μόνο στο εξωτερικό. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει και η Ελλάδα πλέον πρωτοπορεί και ειδικά στην ρομποτική χειρουργική της άρθρωσης του γόνατος αλλά και του ισχύου. Ειδικά βέβαια όταν ο γιατρός, ο οποίος αναλαμβάνει να αποκαταστεί στη βλάβη, είναι έμπειρος και απόλυτα εκπαιδευμένος. Να καλησπέρισουμε λοιπόν για το θέμα του γόνατος και του ισχύου τον γιατρό, χειρουργό, ορθοπαιδικό, τον κύριο Νικόλα Ροίδη. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μία άρθρωση, το γόνατο ειδικά, το οποίο είτε από υπέρχρηση, είτε από ένα ατύχημα, είτε εκγενετής, παρουσιάζει κάποια στιγμή βλάβη. Ακριβώς. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορεί να αποκατασταθεί μία τέτοια βλάβη όταν μιλάμε πλέον για αρθροπλαστική γόνατος. Η αρθροπλαστική γόνατος έχει ένδειξη όταν είναι σε τελικού στάδιο του αρθρίτη. Δηλαδή υπάρχουν εκφυλιστικά στάδια. Όταν είμαστε στο τελευταίο στάδιο της εκφυλιστικής βλάβης, τότε η λύση είναι μια επιτυχημένη αρθροπλαστική γόνατος. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ να συζητήσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα για να κάνουμε αυτό το χειρουργείο όσο πιο επιτυχημένο γίνεται. Μέχρι πρώτην ως γιατρέ μιλούσαμε για τον εξειδικευμένο γιατρό. Όμως βασιζόμασταν απλά και μόνο στο πόσο σταθερό είναι, να το πω έτσι, το χέρι του. Ακριβώς. Ή όχι. Σήμερα πλέον η τεχνολογία βοηθάει και βοηθάει πάρα πολύ και μιλάμε πλέον για την ρομποτική χειρουργική. Ακριβώς. Η οποία έχει και διαφορετικές όμως εκφάνσεις, διαφορετικές πλέον προσεγγίσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι σημαίνει η ρομποτική χειρουργική στην αρθροπλαστική γόνατος και του ισχύου, βεβαίως. Ας τα πάρουμε γενικότερα. Σήμερα μιλάμε για την έξυπνη χρήση της τεχνολογίας. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η ρομποτική χειρουργική, είναι ο χώρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δηλαδή έχουν έρθει πολύ ωραία εργαλεία μέσα στον χώρο του χειρουργείου. Είναι αυτό που λέμε, καμιά φορά το λέω στους ασθενείς μου, ότι ο κόσμος το λέει απλά. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, να το πούμε διαφορετικά, αν το πούμε εν είδη αστιισμού. Άρα λοιπόν, όσο πιο σύγχρονα εργαλεία έχω εγώ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μου, μου εξασφαλίζουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα τι λέγαμε, ότι βασιζόμασταν στο μάτι και στο χέρι του χειρουργού. Όσο πιο έμπειρος ήταν ο χειρουργός μας, τόσο πιο σίγουροι ήμασταν για το χειρουργικό αποτέλεσμα. Τώρα, εκτός από αυτά, έχουμε ένα εξαιρετικό σύμμαχο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, που μπορεί να είναι με τη μορφή της τεχνολογίας. Μπορεί να είναι ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα ή ένα ρομποτικό σύστημα. Εξαρτάται τι χρησιμοποιεί ο κάθε χειρουργός. Όλα έχουν τα πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματά τους. Αλλά με την έξυπνη χρήση της τεχνολογίας και με ένα εξοικειωμένο πρωτόκολλο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, μπορεί να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για ρομπότ στην αρθροπλαστική του γόνατος, εννοούμε τι? Ότι το ρομπότ είναι αυτό το οποίο θα φέρει εις πέρας όλη την επέμβαση χωρίς την παρέμβαση του γιατρού? Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει διάφορες πλάνες σε αυτό το χώρο. Ρομπότ είναι ένα μηχάνημα, ρομπότ είναι ένα υπολογιστικό σύστημα. Το ρομπότ μπορεί να κάνει κάποια τμήμα του χειρουργείου, δηλαδή να κάνει ένα μικρό κομμάτι του χειρουργείου. Από εκεί πέρα το χειρουργείο το αναλαμβάνει ο χειρουργός με τη χειρουργική του εμπειρία. Επίσης, αυτά είναι υπολογιστικά συστήματα. Όπως λέμε στη διεθνώς, trust in, trust out. Δηλαδή, αν υπάρχουν λάθος δεδομένα, τότε πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε και ένα σωστό αποτέλεσμα. Πρέπει ο έμπειρος χειρουργός να κρίνει ανά πάσα στιγμή το υπολογιστικό σύστημα, το ρομποτικό σύστημα και να συμφωνεί με ό,τι μας λέει να κάνουμε το ρομπότ. Το ρομπότ λοιπόν είναι ένα σύγχρονο τελευταίας γενιάς υπολογιστικό σύστημα, το οποίο υπάρχουν διάφοροι βραχίονες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι βραχίονες που όπου τα χειρουργικά μας εργαλεία μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους βραχίονες και μας καθοδηγεί. Είναι σαν να έχουμε. Βοηθήστε μου λίγο, γιατί να καταλάβω. Το ρομπότ λοιπόν με τους βραχίονες του είναι ουσιαστικά η επέκταση των χεριών ακριβώς του ειδικού γιατρού. Είναι σαν να έχουμε ένα χέρι πίσω από την πλάτη του γιατρού και να του καθοδηγεί το χέρι, να του παίρνει το χέρι και να του λέει ότι μέχρι εκεί είναι σωστό, γιατρέ, να πας και μέχρι εκεί δεν είναι. Πώς ξέρει λοιπόν το ρομπότ αν είναι σωστό και πού είναι τα όρια του σωστού? Γίνεται ένας πολύ λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος με αξιολογική τομογραφία κυρίως, που γίνεται στο ισχύο, στο γόνατο και στην ποδοκνημική, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο άξονας του σώματος. Άρα λοιπόν το ρομπότ έχει στο μυαλό του το σκελετό. Έχει χαρτογραφηθεί ο σκελετός του υποψήφιου ασθενούς. Εξατομικευμένα. Ακριβώς. Με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Από εκεί πέρα, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, γιατί μπαίνουν κάποιες αισθητήρες πάνω στο σώμα
του ασθενούς, έτσι ώστε να επικοινωνεί το σώμα του ασθενούς με το ρομπότ. Και από εκεί πέρα γίνεται χαρτογράφηση της άρθρωσης. Αυτό που λέμε registration. Έτσι ώστε ένα μοντέλο ουσιαστικά. Ένα μοντέλο, λοιπόν. Φτιάχνουμε ένα μοντέλο του γόνατος στο μυαλό του ρομπότ, έτσι ώστε να ξέρει ανά πάσα στιγμή το ρομπότ πού είναι το γόνατο του ασθενούς. Έχει ακριβώς τα στοιχεία του γόνατος και τις ιδιαιτερότητες του γόνατος. Ο γιατρός όμως είναι αυτός ο οποίος θα σταματήσει ή θα προχωρήσει παραπέρα. Ο γιατρός ακριβώς είναι αυτός που κρίνει το τι ακριβώς θα γίνει. Το ρομπότ παίρνει αυτή την πληροφορία, που είναι πολύτιμη πληροφορία, και ο γιατρός καθορίζει σε ποιες μοίρες, σε ποια θέση, σε ποια τοποθέτηση θα γίνει ακριβώς η τοποθέτηση της ανθρωπαστικής γόνατος. Δηλαδή, όταν εκπαιδευόμαστε εμείς στον χώρο της ρομποτικής χειρουργικής, της ανθρωπαστικής γόνατος και ισχύου, μας λένε πάντοτε Welcome to the world of precision. Τι σημαίνει αυτό? Καλώς ήρθατε στο χώρο της ακρίβειας. Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι μας βάζει το ρομπότ σε λογική μιας μοίρας, σε λογική ενός χιλιοστού. Δηλαδή ότι τοποθετούνται κέριο, τόσο εκπληκτικά κέριο. Πολύ σημαντικό. Οπότε ξέρει, έχει τη διαβεβαίωση λοιπόν ο ασθενής ότι τα υλικά του έχουν τοποθετηθεί στην πιο σωστή τοποθέτηση που είναι δυνατή. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή μας, για να το καταλάβουν? Μακροχρόνια επιβίωση. Άρα σημαίνει ότι έχει γίνει διασφάλιση ότι το χειρουργείο του έχει γίνει πάρα πολύ σωστά. Και βεβαίως σε συνδυασμό με τα σύγχρονα τεχνολογικά πλέον ενθέματα της αρθρώσης που τοποθετούνται. Ακριβώς, που είναι εμβιομηχανικά όσο πιο τέλεια γίνεται, διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή όλα τα μοντέλα, όλες οι ανθρωπιστικές γονάτες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ καλό, σε ένα επίπεδο τελειότητας πια. Δηλαδή, όλες οι ανθρωπιστικές γονάτες που χρησιμοποιούμε, ανάλογα ανεξάρτητα ποια εταιρεία είναι, έχουν τέτοια σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά καλά. Τώρα, μισό λεπτάκι. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί ρομπότ ακούμε στη μία περίπτωση, ρομπότ ακούμε στην άλλη περίπτωση. Τελικά, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τη διαφορά σε κάθε τέτοια ρομποτική χειρουργική επέμβαση? Μάλιστα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας ποια είναι τα είδη της ρομποτικής χειρουργικής. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ρομποτικά συστήματα τα οποία είναι παθητικά ρομποτικά συστήματα. Παθητικά ρομποτικά συστήματα τι είναι? Είναι συστήματα τα οποία μας λένε πού είναι σωστό, τι είναι σωστό να κάνουμε. Δεν κάνουν ακριβώς τίποτα. Δεν κάνουν καμιά χειρουργική ενέργεια. Απλώς μας φέρουν την πληροφορία μέσα στον χώρο του χειρουργείου. Αυτό όμως που βλέπουμε τώρα, γιατρέ, είναι μια διαφορετική προσέγγιση ρομποτική χειρουργική, γιατί είναι ένα ημιενεργό σύστημα. Όταν συζητάμε για τα πιο εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα, αυτά θεωρούνται τα ημιενεργά συστήματα, όπου κάνουν και κάποιο κομμάτι της χειρουργικής επέμβασης. Αλλά και κυρίως κάνουν τις οστοτομίες. Γιατί εφόσον μιλάμε για ανθρωπαστικές γόνατες, το πιο σημαντικό κομμάτι του χειρουργείου είναι οι οστοτομίες. Όσο πιο σωστά γίνουν οι οστοτομίες, τόσο πιο καλό χειρουργικό αποτέλεσμα θα έχουμε. Να το πω απλά, για να γίνει και κατανοητό. Άρα λοιπόν, στη μία περίπτωση τα παθητικά ρομποτικά συστήματα είναι εκείνα τα οποία απλά μας δείχνουν την κατεύθυνση. Ακριβώς. Μας δίνουν την πληροφορία του τι είναι σωστό. Ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση εδώ που βλέπουμε τώρα, έχουμε την πληροφορία ουσιαστικά, του τι είναι σωστό, μάλιστα, αλλά και το ρομπότ, χωρίς κανένα χειρουργικό χέρι, κάνει την πράξη τη χειρουργική. Mm-hmm. Εδώ έχει το χειρουργικό χέρι, καθοδηγούμενο από τον ρομποτικό βραχίωνα, κάνει με εξαιρετική ακρίβεια την οστοτομία. Είναι προσβάσιμες αυτές οι τεχνικές στον κάθε ένα ασθενή όμως, ο οποίος θέλει να κάνει μια αρθροπλαστική γόνατος ισχύου, γιατρέ, οικονομικά? Οικονομικά. Κοιτάξτε να δείτε, η ρομποτική χειρουργική γενικά είναι μια ακριβή χειρουργική. Άρα λοιπόν, όσο πιο ακριβό ρομποτικό σύστημα έχουμε, δηλαδή το σύστημα MACU που εμείς κάνουμε τα χειρουργία μας στο νοσοκομείο Υγεία, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αγορά του είναι σε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν, η αξία του συστήματος ρομποτικού μεταφράζεται, η τιμή του μάλλον μεταφράζεται σε κάποια αξία. Άρα λοιπόν, τίποτα δεν είναι κάτι το οποίο είναι φθηνό, δεν είναι και κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό. Γιατρέ, όμως μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι ένα μηχάνημα μπορεί να είναι ακριβό για λόγους καθαρά και μόνο προώθησης και marketing. Εδώ λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά, διορθώστε με αν κάνω λάθος βεβαίως, αλλά η ειδοποιώς διαφορά είναι ο εξειδικευμένος έμπειρος γιατρός, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από το μηχάνημα, ώστε να φέρει εις πέρας με ακρίβεια αυτή την επέμβαση την οποία αναλαμβάνει. Είναι έτσι ή όχι? Το παν είναι η χειρουργική εμπειρία. Αν δεν υπάρχει χειρουργική εμπειρία, δεν μπορεί να μιλούμε για ένα καλό χειρουργικό αποτέλεσμα. Αυτό που καθορίζει τα πράγματα, τα πάντα μέσα στο χειρουργείο, είναι ο χειρουργός. Μάλιστα. Ο χειρουργός σε συνδυασμό με ένα εξαιρετικά καλό σύμμαχο, το οποίο είναι το ρομπότ. Και έρχομαι λοιπόν σε αυτό το οποίο προαναφέρατε. Εξαιρετικά ακριβά μηχανήματα, τα οποία βεβαίως και αυτά εγγυώνται μια συγκεκριμένη ποιότητα. Σωστά? Μάλιστα. Άρα,
Τώρα, πρακτικά λοιπόν, αν δει κανείς όλες αυτές τις ρομποτικές μεθόδους που κυκλοφορούν στην αγορά, με συναδέλφους σας, υπάρχει κάποια προϊστορία σε όλα αυτά τα μηχανήματα, τα οποία βεβαίως να δείχνει ότι υπάρχει και μία διαφορά μεταξύ των ξεκινήσαμε λοιπόν των συστημάτων. Στον κόσμο την περιήγηση, στον κόσμο της τεχνολογίας, στην ορθοπαιδική, ξεκινήσαμε με τους υπολογιστές. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε computer assisted surgery, CAS. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Εξελίξαμε λοιπόν αυτή την τεχνική και φτιάξαμε τα πλέον σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, τα οποία αυτό θεωρούνται συνώνυμα με αυτό που λέμε παθητικά ρομποτικά συστήματα. Από εκεί και πέρα όμως τα ήμι ενεργά ρομποτικά συστήματα είναι ένα βήμα μπροστά. Είναι η τελευταία τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα, η πιο σύγχρονη τεχνολογία. Η μη ενεργά λοιπόν. Όταν λέμε λοιπόν η μη ενεργό, σημαίνει ότι το μηχάνημα με τα δεδομένα τα οποία του έχετε δώσει και έχει μετρήσει και έχει βγάλει ένα συγκεκριμένο μοντέλο μιας άρθρωσης, μετά έρχεται και αυτό και ενεργεί πάλι με την βοήθεια τη δική σας συγκεκριμένες ενέργειες. Ακριβώς. Γίνονται οι οστεοτομίες, όπως είπα προηγουμένως, τα χειρουργικά μας εργαλεία μέσα από το ρομποτικό βροχίωνο, το οποίο καθορίζεται από το ρομπότ, μας καθορίζουν κάποιο εύρος δράσης. Άρα λοιπόν μας λένε πού είναι το σωστό και πολλές φορές θέλουμε να πάμε και εκτός, θέλουμε να κάνουμε λάθος και δεν μας αφήνει το ρομπότ. Περιθώρια είναι... λάθος λοιπόν δεν αφήνει το μηχάνημα. Κανένα. Και τώρα, αυτό πρέπει να είναι σίγουρο. Επειδή σας ρώτησα προηγουμένως για την εμπειρία του γιατρού. Όλα αυτά τα συστήματα σήμερα τα βρίσκουμε στην Ελλάδα ή πρέπει να πάμε στο εξωτερικό, ας πούμε, όχι, για να όχι. Τα υπάρχουν το ρομποτικό σύστημα, το MACO, το οποίο χρησιμοποιώ εγώ, υπάρχει στο νοσοκομείο Υγεία και υπάρχει και στο νοσοκομείο Μητροπόλιταν Hospital στο Φάλιρο. Αυτά τα δύο νοσοκομεία έχουν αυτό το ρομποτικό σύστημα. Υπάρχει αυτό το ρομποτικό σύστημα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει χιλιάδες επεμβάσεις στον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν πιστοποιημένοι συνάδελφοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ζητά ο κάθε ασθενής την πιστοποίηση του γιατρού. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς, ο κάθε χειρουργός, να χρησιμοποιήσει το ρομποτικό σύστημα αυτό, αν δεν είναι πιστοποιημένος με ειδική εκπαίδευση στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση ενός γιατρού όμως είναι μια διαφορετική τελείως τοποθέτηση όταν βλέπουμε γιατρούς από το εξωτερικό να έρχονται στην Ελλάδα για να εκπαιδευτούν πάνω σε τέτοια συστήματα. Ακριβώς. Αυτό είναι η κορυφαία εκδήλωση της αξίας ενός κέντρου. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν... Είδα ορισμένες φωτογραφίες τώρα εδώ που μας βοήθησε ο συνάδελφος από το Control, όπου ορισμένοι συνάδελφοί σας ήρθαν στην Ελλάδα για ποιο λόγο. Α, το δικό μας το κέντρο είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο έχει πιστοποίηση από την ΕΣΚΑ. Η ΕΣΚΑ είναι η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική εταιρεία χειρουργικής γόνατος στην Ευρώπη και η ΕΚΑ είναι το αντίστοιχο παρακλάδι της εταιρείας αυτής, της ιατρικής αυτής εταιρείας, η οποία ασχολείται με την ανθρωπιστική του γόνατος. Εμείς είχαμε την τιμή να είμαστε ένα από τα 6 κέντρα της Ευρώπης, το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε ξένους συναδέλφους. Έχουμε... Άρα δεν πηγαίνετε στο εξωτερικό οι Έλληνες γιατροί. Είμαστε πιστοποιημένοι, είναι ελάχιστα κέντρα στην Ευρώπη αυτή. Αν κάποιος είναι πιστοποιημένος από αυτή τη χειρουργική εταιρεία, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, είμαστε ESCA Teaching Center, δηλαδή είμαστε εκπαιδευτικό κέντρο πιστοποιημένο από αυτή τη μεγάλη χειρουργική εταιρεία χειρουργικού γόνατος, με αποτέλεσμα να έρχονται ξένοι συνάδελφοι να εκπαιδευθούν στις τεχνικές με τις οποίες κάνουμε όχι μόνο ρομποτική χειρουργική, αλλά οποιαδήποτε άλλη μορφή, παθητικά ρομποτικά συστήματα, συστήματα πλοήγησης, διάφορα άλλα πράγματα που μπορούμε να πούμε στη συνέχεια. Δηλαδή έρχονται συνάδελφοι και παραμένουν και βλέπουν πώς εμείς χειρουργούμε τα περιστατικά αυτά στην ανθρωπιστική του γόνατος. Μάλιστα. Ο ασθενής είναι εκείνος ο οποίος θα επιλέξει, εάν θα υποβληθεί, ας πούμε, σε μια ανθρωπλαστική με τα συστήματα πλοήγησης, τα παθητικά ή με ένα ημιενεργό σύστημα όπως ένα, για παράδειγμα, ρομπότ. Η κορυφαία πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα ημιενεργά ρομποτικά συστήματα, είναι το ρομποτικό σύστημα το MACO, το οποίο προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ρομποτικό σύστημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Γιατί το θεωρώ? Γιατί έχει είναι η μακροημέρευση. Δηλαδή είναι το πρώτο ρομποτικό σύστημα που έχει γίνει στον κόσμο, χρησιμοποιείται στα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες που λένε ότι οδηγεί σε ένα εξαιρετικά καλό χειρουργικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τα ποσοστά αυτά βασίζονται σε πραγματικές μελέτες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στα πιο αξιόπιστα ιατρικά περιοδικά. Άρα λοιπόν είναι η πιο αξιόπιστη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα. Αυτό όμως λοιπόν, που καθορίζει είναι, όπως είπα και προηγουμένως, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι φθηνή χειρουργική. Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό το χειρουργείο. Άρα λοιπόν, αν έχει κάποιο τη δυνατότητα, ουσιαστικά η καλύτερη πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ρομποτική χειρουργική με το σύστημα το MACO. Αν δεν έχει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες άλλες λύσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικές λύσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα παθητικά ρομποτικά συστήματα, τα οποία υπάρχουν διάφορα. Προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ το σύστημα των E-Align 2 ή κάποιο άλλο, το Ortho. Εκεί είναι παθητικά ρομποτικά συστήματα, τα οποία μας δίνουν εξαιρετική πληροφορία και εξαιρετική βοήθεια και μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα. Πάμε λίγο να δούμε εδώ ορισμένα όμως παραδείγματα ασθενών και θέλω και τη δική σας βοήθεια προκειμένου να τα περιγράφουμε. Αυτός, λέμε, ο ασθενής που βρέθηκε σε ορική αρθροπλαστική. Η συγκεκριμένη τακτική την οποία χρησιμοποιήσατε
Έχει χρησιμοποιηθεί εδώ η ρομποτική χειρουργική. Εδώ είναι με το παθητικό ρομποτικό σύστημα, τον E-Align 2, το οποίο το χρησιμοποιεί στο Metropolitan General. Εδώ είναι ο φίλος μας ο κύριος Αργύρης. Έχει έρθει να κόψει τα ράματά του μετά από 2 εβδομάδες, οδηγώντας τη μηχανή του. Είχε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Και αυτό το χειρουργείο, γιατί το δείχνουμε, για την ταχύτητα της αποκατάστασης. Mm-hmm. Ότι πλέον έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα όσον αφορά την ταχύτητα της αποκατάστασης. Και εδώ είναι η ώρα να μιλήσουμε για τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας κινητοποίησης. Μόλις δούμε αυτό το βίντεο, γιατί στο συγκεκριμένο άνθρωπο έχω κάνει πριν ένα χρόνο το ένα γόνατο, ήταν πολύ ευχαριστημένος και ήρθε να του κάνουμε και το άλλο. Εδώ βλέπετε πλήρη κάμψη και έκταση και μια πολύ πολύ γρήγορη ανάρρωση, όπου είχε την δυνατότητα σε 20 μέρες να έρθει να κόψει τα ράματα. Μόνο οδηγώντας του, χωρίς υποβοήθηση, χωρίς κάτι άλλο χωρίς το οποίο να τον στηρίζει. Και όπως είδατε προηγουμένως, από την πρώτη μέρα σηκώθηκε, περπάτησε, ανέβηκε σκάλες, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πόνο. Είπατε ότι χρησιμοποιείς ουσιαστικά ένα παθητικό σύστημα. Χρησιμοποιήσατε πάνω το ένα παθητικό σύστημα πλοήγησης. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, πρακτικά εσείς με τα δικά σας χέρια, αποκλειστικά, κάνατε την επέμβαση. Η επέμβαση πάντοτε γίνεται από τον χειρουργό, ή στη μία περίπτωση από την άλλη. Απλώς στα συστήματα πλοήγησης έχεις κάποια υπολογιστικά συστήματα που σε καθοδηγούν στο τι είναι το σωστό, όπως είπαμε προηγουμένως. Υπάρχουν, είναι μια καλή ευκαιρία εδώ να πούμε ότι τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στις αναθροπλαστικές γόνατες και ισχύω. Υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες, όπως λέω εγώ. Το πρώτο πράγμα είναι οι τεχνικές αλλάξεις επεμβατικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάνουμε όσο δυνατόν πιο ατραυματική τεχνική. Άρα μικρή τομή, λιγότερη αιμορραγία και όλα αυτά τα συνεπακόλουθα. Από εκεί πέρα, ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας είναι η τεχνολογία, η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν πώς μεταφράζεται με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής ή των συστημάτων, των σύγχρονων συστημάτων πλοήγησης. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα πρωτόκολλα ταχείας κινητοποίησης, αυτό που λέμε fast track. Αυτό δεν είναι κάποια ιδιαίτερη τεχνική, είναι κάποια πράγματα που κάνουμε πριν το χειρουργείο, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και μετά, στη συνεργασία με τους αναισθησιολόγους μας, έτσι ώστε να διαχειριστούμε τον μεταχειρητικό πόνο. Σημαίνει αυτό λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα υποβληθεί σε μια αρθροπλαστική γόνατος, πότε θα σηκωθεί από το κρεβάτι? Θα σηκωθεί μερικές ώρες μετά το χειρουργείο. Και θα μπορεί να πατήσει χωρίς να είναι υποβασταζόμενος? Θα είναι την πρώτη ώρα που θα σηκωθεί, θα είναι υποβασταζόμενος, διότι πρέπει να ξανακερδίσει ο ασθενής μας την αυτοπεποίθησή του. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους κατά βάση. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που αμέσως μετά το χειρουργείο, 2, 3, 4 ώρες μετά το χειρουργείο, θα του πούμε ότι μπορεί να σηκωθεί να κάνει τα πρώτα βήματα, εκείνη την ώρα χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και μια υποβοήθηση, έτσι ώστε να καταλάβει ότι έχει ένα καλό χειρουργικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει, γιατί όμως όταν κάνετε την τοποθέτηση ενός ενθέματος, μιας άρθρωσης καινούργιας, ότι οι τένοντες, εμείς στα μαλακά μόρια, ουσιαστικά παραμερίζονται και δεν κόβονται. Είναι μια καινοτομία της ρομποτικής χειρουργικής αυτό? Δεν είναι καινοτομία της ρομποτικής χειρουργικής. Η ρομποτική χειρουργική δεν έχει να κάνει με αυτό. Η ρομποτική χειρουργική έχει να κάνει με την ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών μας. Και η ατραυματική τεχνική έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν ανοίγουμε αυλούς. Παλαιότερα, όταν κάναμε με τη συμβατική μέθοδο την ανθρωπιστική του γόνατος, για να κάνουμε τις οστοτομίες έπρεπε να βάλουμε πολύ μεγάλα εργαλεία μέσα στον αυλό του μυρίου οστού και της κνήμης, έτσι ώστε να πάρουμε τους άξονες του οστού του μυρίου και της κνήμης. Αυτό λοιπόν με τη ρομποτική τεχνολογία πλέον δεν γίνεται, γιατί αυτή την πληροφορία μας δίνει το ρομπότ. Άρα μικρότερη επιβάρυνση. Μικρότερη αιμορραγία, λιγότερο κίνδυνο θρομβώσεων, λιγότερο κίνδυνο εμβολών. Άρα λοιπόν είναι πολύ, πολύ σημαντική η συμβολή και της ρομποτικής τεχνολογίας σε αυτό το επίπεδο. Αλλά όπως σας είπα, είναι τρεις βασικοί παράγοντες. Πρώτο είναι τεχνικές αλλάξεις επεμβατικότητας, δεύτερο είναι ρομποτική χειρουργική και τρίτο είναι τα πρωτόκολλα ταχείας κινητοποίησης, που όταν κανείς χειρουργός έχει να κάνει και τα κάνει σωστά και τα τρία αυτά πράγματα, τότε έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όπως είδαμε προηγουμένως. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση ασθενούς, την οποία θα δούμε τώρα, η οποία και αυτή έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση για το γόνατο. Ναι, και εδώ είναι με το παθητικό, του δεξί γόνατος. Ακριβώς. Είναι με το παθητικό ρομποτικό σύστημα, τον E-Align 2. Εδώ είναι συνάδελφος. Η κυρία, βλέπετε ότι την άλλη μέρα το πρωί έχει σηκωθεί, περπατάει χωρίς καμία υποβοήθηση, χωρίς πει. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι όταν κανείς συνδυάζει και τα τρία αυτά στοιχεία που προανέφερα, τεχνικές ελάχιστες επεμβατικότητες, έξυπνη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και τα πρωτόκολλα ταχείας κινητοποίησης, έχει ένα αποτέλεσμα τέτοιο που πολλοί ασθενείς μας που βλέπουν αυτά τα βίντεο δεν μας πιστεύουν και συνήθως είναι πολύ, πολύ διστακτικοί. Οι μεγαλύτερες αγάπες αρχίζουν την άλλη μέρα το πρωί, αφού σηκωθούν οι ασθενείς, όντως διαπιστώνοντας ότι μάλλον αλήθεια είναι αυτά τα πράγματα και οι ίδιοι οι συγγενείς δεν το πιστεύουν και γι' αυτό ακριβώς είναι αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στον χώρο των αρθροπλαστικών γόνατων και ισχύει. Τώρα, αρθροπλαστική λοιπόν γόνατος με την παθητική πλοήγηση, αρθροπλαστική όμως γόνατος σε άλλες περιπτώσεις με ρομπότ, με το ρομπότ το οποίο προαναφέρατε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη περίπτωση, γιατί έχει σημασία πολλές φορές όχι μόνο απλά να τα βλέπουμε, αλλά να μας τα λένε και οι ίδιοι ασθενείς. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, βλέπετε τον κύριο αυτό. Αυτός έχει υποβληθεί σε μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ στο νοσοκομείο Υγεία. Παίζει ρόλο, γιατρέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά
η ρομποτική χειρουργική, ειδικά σε μια τόσο λεπτή και πολύ λεπτομερή, αν θέλετε, επέμβαση για την μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Ακριβώς. Πόσο έχει... σημαντική είναι. Είναι τρομερά σημαντική. Η βελτίωση με τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας και με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ των αποτελεσμάτων μας, ιδιαίτερα στη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, είναι εντυπωσιακό. Πράγμα το οποίο με έχει οδηγήσει πλέον να μην κάνω συμβατικές μονοδιαμερισματικές, γιατί έχει τεράστια διαφορά η ρομποτική χειρουργική. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ την ακτινογραφία. Επειδή είναι ιδιαίτερο τεχνικό χειρουργείο η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατο, πλέον μετά από μια 20ετή χειρουργική εμπειρία και πλέον αυτό είναι η ακτινογραφία που το κρατάμε λίγο παρακαλώ εδώ, γιατί θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε. Άρα εδώ έχουμε ένα συνδυασμό του βιολογικού, αν θέλετε, ακριβώς, με ένα κομμάτι μιας ένθεσης που γίνεται στο υπόλοιπο κομμάτι της άρθρωσης. Ακριβώς. Υπάρχει ένας πολύ ασθενής μας, ιδιαίτερα σε πιο νέους ασθενείς. Δεν είναι ανάγκη να αλλάξουμε όλο το γόνατο, διότι ουσιαστικά είναι μια πιο βαριά επέμβαση. Ουσιαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι βλάβη μόνο του ενός διαμερίσματος και συνήθως είναι το έσω διαμέρισμα, τότε κάνουμε μόνο διαμερισματική. Δηλαδή αλλάζουμε το μισό γόνατο, για να το καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πιο απλό χειρουργείο, πολύ πιο εύκολο χειρουργείο και η κινητοποίηση και η αποκατάσταση είναι πολύ, πολύ πιο γρήγορη. Και έχει αυτό συμβαίνει μόνο με ρομποτική χειρουργική ή μπορεί να συμβεί και με ένα παθητικό, αν θέλετε, υπάρχουν, σύστημα πλοήγησης. Υπάρχουν και συστήματα πλοήγησης τα οποία μας βοηθούν και αυτά για την διενέργεια της μονοδιαμερισματικής. Απλώς τα αποτελέσματα είναι τόσο εξαιρετικά με τη ρομποτική, γιατί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ρομποτικής χειρουργικής δεν είναι μόνο η ακρίβεια της τοποθέτησης, αλλά είναι και η κινηματική ανάλυση. Δηλαδή, ουσιαστικά, αφού βάλουμε τα υλικά μας, βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται το γόνατο. Αυτό γίνεται το χειρουργείο. Πριν την επέμβαση. Ακριβώς. Γίνεται πριν το χειρουργείο. Δηλαδή, βάζουμε, κάνουμε μια προσωμείωση. Μια προσωμείωση του χειρουργείου. Με αποτέλεσμα, αν κάνουμε την κινηματική ανάλυση αυτή κατά τη διάρκεια, όταν έχουμε εικονικά τοποθετήσει αυτά τα υλικά μας, βλέπουμε πού είναι κάποια είναι το πρόβλημα δυσκολία. Και εκεί ακριβώς επεμβαίνουμε, διορθώνουμε και ουσιαστικά αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης που με έχει οδηγήσει, όπως σας είπα προηγουμένως, να μην κάνω πλέον συμβατικές ή μονοδεσματικές αρθροπλαστικές με άλλο τρόπο παρά μόνο με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ. Συνεπώς, γιατρέ, όταν λοιπόν κάποιος ασθενής μπει στο χειρουργείο, γνωρίζει από πριν ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ακριβώς, εφόσον έχουν προηγηθεί οι προσομοιώσεις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί παίρνει ο ασθενής, κάνοντας τη ρομποτική χειρουργία με το σύστημα ΜΑΚΟ, παίρνει κάποια στοιχεία τα οποία είναι από την εταιρεία. Ποιος γιατρός τον χειρουργήσε, ποιος πιστοποιημένος γιατρός, με ποιο σύστημα και με ποια στοιχεία. Δηλαδή έχουμε τα records ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά ξέρουμε πώς έχει γίνει το χειρουργείο, σε ποιες μοίρες τοποθετήθηκε, ποιος ήταν ο προχειρητικός έλεγχος, τι έγινε ακριβώς μετά. Και είναι... Άρα παίρνει και τον πλήρη φάκελο. Ακριβώς. Είναι τεράστια σημασία ο ασθενής να ξέρει ότι αυτός έγινε ο προχειρητικός σχεδιασμός και τι επιτεύχθηκε τελικά και πόσο απέχει από αυτό που έχει σχεδιαστεί αρχικά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξασφάλιση για έναν ασθενή να ξέρει ακριβώς τι σχεδιάστηκε και το τι έγινε τελικά, από ποιον έγινε και με μια διεθνή πιστοποίηση. Γιατρέ, το ερώτημα είναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί η ρομποτική χειρουργική να εφαρμοστεί στην ίδια, να το πω, συνεδρία χειρουργική παράλληλα, δηλαδή να γίνουν δύο γόνατα στο ίδιο χειρουργείο? Βεβαίως, αυτό το κάναμε με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Όπως είδατε και προηγουμένως, η αρθροπλαστική του γόνατος και του ισχύου έχει γίνει μια σε εισαγωγικά απλή υπόθεση. Δεν είναι κάπως έτσι. Είναι ρουτίνα δηλαδή. Είναι πλέον ρουτίνα. Είναι πολύ καλή αφορμή να πούμε ένα πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο για τους τηλεθεατές μας. Η αρθροπλαστική γόνατος πρόκειται τα επόμενα χρόνια να γίνει το πιο συχνό χειρουργείο που γίνεται στον κόσμο, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διεθνείς μελέτες που λένε ότι η αρθροπλαστική γόνατος μέχρι το 2030 θα αυξηθεί σε ένα τραγικό ποσοστό κατά 630%. Όσο περνάει βεβαίως και μεγαλώνει και η ηλικία ακριβώς. του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η αρθροπλαστική γόνατος είναι το πιο συχνό χειρουργείο που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, δεν είναι απλό χειρουργείο. Απλώς έχει γίνει με τέτοιο τρόπο πλέον, με τη χρήση όλων αυτών των πραγμάτων που έχουμε πει, προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ γρήγορη κινητοποίηση. Άρα λοιπόν τα πρωτόκολλα Fast Track έχουν αυτή τη στιγμή αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα, με αποτέλεσμα τα χειρουργεία αυτά να γίνονται με ημερήσια νοσηλεία. Και στα δύο πόδια. Στα δύο πόδια δεν γίνεται ποτέ. Είναι πολύ πιο σοβαρό χειρουργείο, άρα λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε τουλάχιστον τρεις μέρες στους ασθενείς μας. Και επίσης, επειδή είναι πολύ πιο σημαντικό χειρουργείο, μια και εστιάζουμε μόνο στα δύο πόδια αυτή τη στιγμή, είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας πολύ καλός προεγχειρητικός έλεγχος για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ασθενούς. Αυτό δεν το κάνουμε το χειρουργείο σε οποιονδήποτε ασθενή, το κάνουμε σε ανθρώπους που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, έτσι ώστε να αντέξουν και να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μετά από μια αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα την ίδια μέρα. Να το ίδιο δούμε, πράγμα λοιπόν, γίνεται και στα δύο ισχύα. Να δούμε λοιπόν τον συγκεκριμένο ασθενή. Ο κύριος αυτός λοιπόν και στα δύο γόνατα έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική την ίδια μέρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ας τον ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει ο ίδιος και επανερχόμαστε εδώ για να σχολιάσουμε. Μουσική.
Καλημέρα κύριε Ιωσήφ. 67 χρονών, 20 ημέρες πριν, ναι. Αρθροπλαστική γόνατος και στα δύο γόνατα. Ακριβώς. Περπατάμε μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Ήρθαμε σήμερα να αφαιρέσουμε τα ράματα. Αισθάνομαι σαν φορτηγό που άλλαξε τα ενιατσόνια. Λιγνάτο, λέω. Σούπερ περιγραφή. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστημένος απόλυτα εγώ. Κάτσε κύριε Ιωσήφ. Έχουμε κάνει και τα δύο γόνατα, έτσι, ναι. Την ίδια μέρα. Ναι. Οπότε είμαστε σήμερα τη δεύτερη μέρα μετά το χειρουργείο. Ακριβώς. Οπότε πάμε σπίτι, έτσι. Και είμαστε μια χαρά και περπατάμε, έτσι. Ακριβώς. Όλα καλά λοιπόν, έτσι. Αισθάνομαι ευτυχισμένο από το podcast. Να είσαι καλά. Προχωράμε. Πριν πόσες μέρες κάναμε και τα δύο γόνατά μας. Σήμερα 19. Ήρθαμε να κόψουμε τα ράματα 20 μέρες, έτσι. Γιατρέ, είναι εντυπωσιακό πάντως το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ένας άνθρωπος περπατάει με ξένα ενθέματα στα γόνατά του και στα δύο την ίδια μέρα. Είναι εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος έχει κάνει μια εκπληκτική περιγραφή. Ένας πολύ απλός άνθρωπος, ο κύριος Ιωσήφ, είναι φίλος μας πλέον. Μου είπε, γιατρέ, είναι σαν να έχω αλλάξει η μυαξόνια την ίδια μέρα. Έτσι νιώθω. Δηλαδή, έχουν αλλάξει οι δύο βασικές αρθρώσεις του. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος στις 20 μέρες αυτή τη στιγμή προπατάει έτσι χωρίς καμία υποβοήθηση. Με τη συμβατική μέθοδο έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον, δηλαδή παλιότερα, όταν κάναμε την συμβατική αρθροπλαστική γόνατος, όταν και εγώ ήμουν παλιότερα σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, το πι το κρατούσε ένα συνέστημα για τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Και αυτή η διαφορά. Γιατί ήταν πολύ πιο αματηρές τεχνικές. Υπάρχουν κάποιοι φαρμακολογικοί παράγοντες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στον περιορισμό της αιμορραγίας και η χρήση αυτών των τεχνολογιών που έχουν, όπως σας είπα προηγουμένως με τους αυλούς, είναι σαφέστατα λιγότερο τραυματικές. Είναι πολύ πιο ακριβείς αλλά και λιγότερο τραυματικές. Άρα λοιπόν η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ λιγότερη. Άρα και ο χρόνος αποκατάστασης όταν κάνουμε μια ρομποτική χειρουργική αρθροπλαστική γόνατος. Ακριβώς. Είναι. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια σύγκριση βεβαίως. Ένα τρίτο, ένα τετάρτο, ένα πέμπτο του χρόνου. Δεν ξέρω ακριβώς ποσοστό. Είναι το ένα πέμπτο, θα το πούμε έτσι. Γιατί ουσιαστικά οι ασθενείς μας παλιότερα κοντά στους τρεις μήνες ήταν σχετικά καλά. Τώρα ουσιαστικά όταν βλέπετε ασθενείς να έρχονται αυτόνομα τελείως, να παίρνουν το αυτοκίνητό τους και να έρχονται να κόψουν τα ράματα στις 20 μέρες, άλλος ήρθε με το μηχάνη. Και θα δείτε και άλλους ανθρώπους με το ισχύο. Δηλαδή, σας λέω, πολλοί ασθενείς δεν μας πιστεύουν όταν παρουσιάζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύουν και πραγματικά μας πιστεύουν μόνο όταν έχουν μια προσωπική εμπειρία, αν έχουν μια εμπειρία σε κάποιον δικό τους άνθρωπο. Εάν κάποιος λοιπόν έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε μια παραδοσιακή αρθροπλαστική γόνατος, για κάποιο λόγο κάτι δεν πήγε καλά, έχει ένα νέο ατύχημα, έχει πάθει μια ζημιά ή εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πετυχημένη αυτή η αρθροπλαστική, μπορεί πλέον να προχωρήσει σε μια αναθεωρητική επέμβαση. Βεβαίως. Και δει με τη ρομποτική χειρουργική. Η ρομποτική χειρουργική αυτή τη στιγμή είναι κάτι που έρχεται. Η ρομποτική χειρουργική δεν χρησιμοποιείται κυρίως στις αναθεωρήσεις, χρησιμοποιείται στις αρχικές αρθροπλαστικές γόνατες, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο βήμα, θα γίνει. Αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η εξειδίκευσή μου εμένα σε ένα πολύ εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, στις αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών γόνατων και ισχύου. Αυτά τα χειρουργεία τα κάνουμε πολύ εύκολα πλέον. Έχουν αναπτυχθεί και εκεί τεχνολογίες, τελικά μας έχουν γίνει πολύ πλέον σύγχρονα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα φοβερό χειρουργείο. Αυτά τα υλικά, αυτές οι αρθροπλαστικές γόνατες έχουν μια επιβίωση 20-25 χρόνια. Είναι πολύ λογικό μετά από 20-25 χρόνια όταν υπάρχει φθορά και υπάρχει χαλάρωση. Αλλάζουμε αυτές τις προθέσεις και είναι ένα εξίσου επιτυχημένο χειρουργείο. Εξακολουθεί όμως το πόδι, το γόνατο, αν θέλετε, και το μυριό οστούν να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να υποστηρίξουν την καινούργια άρθρωση. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις αναθεωρήσεων είναι το οστικό έλλειμμα, το οστικό υπόβαθρο. Άρα λοιπόν όταν αφαιρούμε αυτά τα υλικά. Δεν υπάρχει αρκετό κόκκολο. Δεν υπάρχει αρκετό κόκκολο. Άρα λοιπόν τα υλικά αυτά είναι πιο ογκώδη υλικά. Είναι υλικά τα οποία έχουν στέμ, έχουν επεκτάσει. Μέσα στον αυλό του μυριαίου και της κνήμης, άρα λοιπόν, κρατήσουν το για να έχουν θέση. Μεγαλύτερη σταθερότητα. Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετική τεχνολογία, είναι άλλο κόνσεπτ χειρουργικής, είναι πιο βαριά χειρουργική, αλλά έχουμε εξίσου θεαματικά αποτελέσματα και σε αυτό το χώρο των αρθροπλαστικών γόνατων και ισχύων. Μάλιστα. Πάμε λίγο λοιπόν να δούμε και πώς ακριβώς εκτελείται μια αναθεωρητική αρθροπλαστική γόνατος. Και εδώ βέβαια να τονίσουμε, όπως γράφει και στο βίντεο, ότι έχουμε ρήξη του έσω πλάγιου χιαστού. Εδώ λοιπόν το πόδι φαίνεται ότι. Είναι ο έσω δεν πλάγιος. Έχει καμία, δεν έχει κανέναν έλεγχο. Δεν έχει ανεπάρκεια το έσω πλαγίου συνδέσμου. Εδώ βλέπετε πώς έχει διορθωθεί μετά το χειρουργείο. Άρα έχουμε ένα πολύ σταθερό γόνατο με πλήρη κάμψη. Εδώ είναι μια περίπτωση αναθεώρησης λόγω ανεπάρκειας του έσω πλαγίου. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή κάποιο άλλο λόγο, έχει γίνει ρήξη του έσω πλαγίου. Αυτό το γόνατο ήταν σε πλήρη αστάθεια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε η καλή ασθενής μας εδώ να σηκωθεί και να στηριχθεί πάνω σε αυτό το πόδι. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Και σε μεγάλη ηλικία, κύριε. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια αναθεώρηση αυτού. Έχουν μπει πιο ογκώδη υλικά. Εδώ
βλέπετε είναι αρχικές, έχει κάνει και τα δύο γόνατα η κυρία. Και βλέπετε με αυτή την αστάθεια δεν ήταν δυνατόν να στηριχθεί κανείς να κάνει τις καθημερινές πρακτικές, ούτε καν να σηκωθεί να κάνει μερικά βήματα. Άρα λοιπόν ήταν πολύ λογικό να το χειρουργήσουμε, να κάνουμε αναθεώρηση και εδώ βλέπετε ένα πολύ λογικό χειρουργικό αποτέλεσμα. Να την ακούσουμε όμως τι λέει η ίδια. Βλέπουμε τη σταθερότητα που έχει το γόνατο αυτό και πάμε να δούμε, κυρία Παρασκευή, 20 μέρες μετά το χειρουργείο έχει μια κάμψη πάνω από 90 μοίρες, κοντά στις 100. Κυρία Παρασκευή τώρα, πάμε να περπατήσουμε, ναι, περπατήστε όσο πιο καλά μπορείτε, έτσι πράγμα. Και είμαστε 20 μέρες μετά το χειρουργείο μας, έτσι. Και δεν φεύγει το γόνατο πια, είμαστε μια χαρά, έτσι. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ασθενείς βρήκε τουλάχιστον την ποιότητα ζωής την οποία δικαιούται να έχει ο κάθε ασθενής. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατρέ, υπάρχει όμως κάποια ουσιαστική εξέλιξη στην τεχνολογία η οποία μπορεί να βοηθήσει τη ρομποτική χειρουργική, ειδικά στην αρθροπλαστική γόνατος? Πάντοτε, επειδή μας αρέσουν πάντοτε νεότεροι ρυθμοί και ψάχνουμε πάρα πολύ, το καινούργιο στοιχείο που έρχεται στην αρθροπλαστική του γόνατος είναι η κινηματική ευθυγράμμιση. Είναι λοιπόν ένα νέο κόνσεπτ. Μέχρι τώρα κόβουμε κάθετα στο μηχανικό άξονα. Δηλαδή, ο μηχανικός άξονας του γόνατος ήταν αυτό το οποίο ήταν το κυρίαρχο στη χειρουργική μας τεχνική. Η κινηματική ευθυγράμμιση λέει ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ, ένα τελείως διαφορετικό αξίωμα στην χειρουργική του γόνατος, το οποίο είμαστε πάλι οι πρώτοι που το κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό τι στόχο έχει? Στόχο έχει να σεβαστεί την κινηματική του γόνατος. Αλλά λοιπόν δεν έχει σημασία τόσο αν το κόψιμό σου είναι κάθετο ή όχι στο μηχανικό άξονα, άρα ποια είναι η ανατομία του γόνατος πριν, έτσι ώστε να σεβαστείς κυρίως τον κινηματικό άξονα του γόνατος και όχι το μηχανικό άξονα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολύ πιο φυσική αίσθηση και αποτέλεσμα στην ανθρωπιστική του γόνατος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι τόσο νέο που και εμείς έχουμε κάνει μερικά περιστατικά και έχουμε ενθουσιαστεί με αυτή τη νέα τεχνική. Απλώς σε επόμενη πιθανόν εκπομπή να σας δείξουμε περισσότερα πράγματα. Άρα λοιπόν, πεδίο δόξου λαμπρό. Η ανθρωπιστική γόνατο σίγουρα. Τώρα, ας αφήσουμε όμως το γόνατο, το οποίο είναι βεβαίως μια πολύ χρήσιμη και εξαιρετικά, να το πούμε έτσι, δύσκολη άθρωση για να την αντιμετωπίσει κανείς, και να πάμε λίγο πιο ψηλά στο ισχύο. Ακριβώς. Η ρομποτική χειρουργική λοιπόν σήμερα έρχεται να εφαρμοστεί και στο ισχύο. Και ακούμε για τεχνικές, άλλες οι οποίες ονομάζονται άμις, άλλες οι οποίες ονομάζονται άλμις. Εκεί η διαφορά ουσιαστικά είναι η προσπέλαση την οποία επιχειρούμε. Πρέπει σωστά να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι το χειρουργείο είναι το ίδιο. Το χειρουργείο είναι η αρθροπλαστική του ισχύου. Άρα λοιπόν, πολλές φορές με ρωτάνε ασθενείς μου, γιατρέ, εγώ θέλω ρομποτικό χειρουργείο και θα είναι κλειστό χειρουργείο. Ακόμα γιατί σας το ζητάνε, ξέρουν για παράδειγμα τι είναι αυτό που ζητάνε? Υπάρχει μια ειδονή γενικότερα στον κόσμο όταν ακούει για ρομποτική χειρουργική και όλοι ενθουσιάζονται. Πολλοί έρχονται στο χειρουργείο και μου λένε, γιατρέ, θα με ανοίξεις ή θα μου το κάνεις ρομποτικά? Άλλο λάθος. Το χειρουργείο είναι το ίδιο, αρθροπλαστική του ισχύου. Πώς θα μπουν τα εμφυτεύματα χωρίς τομή? Απλώς σύγχρονα οι τομές είναι όσο δυνατόν μικρότερες. Και πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που θίξατε προηγουμένως. Το παρελθόν, για παράδειγμα, ακριβώς. Δώστε μου μια τάξη μεγέθους. Η τάξη του μεγέθους σε μια ανθρωπιστική γόνατος παλιότερα ήταν 20 εκατοστά τομή. Λέγαμε μεγάλες τομές, μεγάλη χειρουργή. Παλιότερα χρόνια. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα λοιπόν πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο τραυματικοί. Και για να κλείσει γρήγορα η πληγή. Βεβαίως. Επίσης είναι πολύ λογικό ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στη σωματοδομή του ασθενούς. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε πάει σε αυτό που λέμε less invasive surgery. Δηλαδή κάνουμε τομή ανάλογα με τη σωματοδομή του ασθενούς. Δεν μπορεί να έρθει μια κυρία η οποία είναι 95-100 κιλά και να μου πει θέλω μια τομή, κύριε Ροίδη, 4 εκατοστά ή 5 εκατοστά. Η τομή της θα είναι ανάλογα με τη σωματοδομή της και πρέπει να είναι τόση έτσι ώστε να μας οδηγήσει σε ένα ασφαλές χειρουργείο. Απλώς οι τεχνικές, αυτά τα στοιχεία που είπατε προηγουμένως για άμις και άλμις, είναι ακρονίμια, δηλαδή είναι από κάποια αρχικά. Άμις είναι πρόστια προσπέλαση του ισχύου και άλμις είναι αντερολάτρια, δηλαδή είναι προστιοπλάγια. Γιατί πρέπει να νοιαστεί να το πούμε διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Έχει αλλάξει πολύ την ανθρωπιστική του ισχύου, η πρόσθετη προσπέλαση του ισχύου. Αυτό ξεκίνησε από τους φίλους μας τους Γάλλους, οι οποίοι επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία στα κατάγματα της λεκάνης, παρατηρήσαν τα πρώτα χρόνια ότι όταν κάνανε ανθρωπιστική του ισχύου με την πρόσθετη προσπέλαση, οι ασθενείς τους είχαν μια πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση. Όταν εγώ ήμουν το 2000-2002 στο Λος Άντζελες, στο University of Southern California, ο χρυσός κανόνας ήταν οπίσθια προσπέλαση. Όλοι κάναμε οπίσθια προσπέλαση. Με την οπίσθια προσπέλαση όμως κόβονται κάποιοι μυς και κόβονται κάποιοι τένοντες, οι οποίοι δεν μπορεί να ανακατασκευαστούν, αλλά είναι μια πολύ σημαντική βλάβη κατά τη διάρκεια της προσπέλασης. Προσπέλαση σημαίνει απλά ο τρόπος με τον οποίο θα μπούμε όπως μέσα στην άθρωση του ισχύου. Ο τρόπος που μπαίνουμε και τίποτα άλλο. Όχι το χειρουργείο, ο τρόπος που μπαίνουμε. Αν όμως ο τρόπος που μπαίνουμε είναι τελείως τραυματικός και αντί να κόβεις, παραμερίζεις μυς, τότε είναι πολύ σημαντικό, δεν κάνεις κανένα μυϊκό τραυματισμό, δεν κάνεις καμία αγκιακή καταστροφή, καμία νευρική βλάβη. Με αποτέλεσμα, όταν παράδειγμα κλείσεις το τραύμα σου, ουσιαστικά ο ασθενής να είναι
άμεσα έτοιμος, όταν γίνει ένα σωστό χειρουργείο, να είναι άμεσα μεταχειρητικά σε κάποιες ώρες έτοιμος να περπατήσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει πόνος, δεν έχουμε κάνει καμία ουσιαστική βλάβη. Άρα, είναι λοιπόν, ουσιαστικά σαν να έχει υπάρξει μια φλεγμονή, η οποία μπορεί σε λίγο να περάσει, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι. Ας πούμε ότι είναι έτσι, αλλά ουσιαστικά υπάρχει μια επιβάρυνση λόγω του χειρουργικού τραύματος. Η επιβάρυνση αυτή λόγω του χειρουργικού τραύματος, όσο πιο μικρή είναι, είναι πολύ σημαντικό για την αποκατάσταση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μόνο με μια τομή πρακτικά εκεί. Ακριβώς. Υπάρχει μια τομή στο δέρμα και από εκεί πέρα μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα μεσομείο διάστημα, παραμερίζουμε κάποιους μυς, γίνεται το διάστημα αυτό το οποίο είναι για μας απαραίτητο να κάνουμε τη χειρουργική επέμβαση και από εκεί πέρα μετά αυτό το κλείνουμε μετά και είμαστε χωρίς καμία σημαντική χειρουργική βλάβη. Γιατρέ, βλέπουμε στις φωτογραφίες τώρα εδώ την χρήση του υπολογιστή, η οποία είναι, να το πω έτσι, το α και το ω. Ακριβώς. Ένα μηχάνημα το οποίο προτού καν προχωρήσουμε να κάνουμε την επέμβαση των ισχύων, μας δίνει πρακτικά και το μοντέλο αλλά και την απεικόνιση του πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς όταν έχουμε κάνει με το ρομποτικό σύστημα το MACO, ουσιαστικά βλέπετε ποια είναι η προεργασία, πώς γίνεται το χειρουργείο, δηλαδή πώς ξεκινάμε και βλέπετε. Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε το χειρουργικό πλάνο μπροστά μας, το μελετάμε, το συζητάμε μεταξύ μας, βλέπουμε το τι θα κάνουμε και ξέρουμε ποιος είναι ο επιθυμητός στόχος. Άρα λοιπόν, πριν το χειρουργείο, πριν καν γίνει το χειρουργείο, έχει γίνει το χειρουργείο εικονικά. Άρα λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές έχουμε και κινηματική ανάλυση από το χειρουργείο. Δεν ξέρουμε και πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το χειρουργείο. Άρα λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος μελέτης ενός χειρουργείου και όπως έχω πει, το ρομπότ θα μας μάθει καινούργια πράγματα. Γιατί πολλά πράγματα που και εμείς μέσα στο χειρουργείο τα κάναμε μηχανικά, τώρα με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας αναγνωρίζουμε και διαπιστώνουμε προβλήματα τα οποία δεν τα είχαμε ούτε καν αναγνωρίσει στο παρελθόν. Άρα μας βελτιώνει και χειρουργικά η ρομποτική χειρουργική. Το ρομπότ όταν κάνει αυτόν τον έλεγχο, γιατρέ, λαμβάνει υπόψη όλα τα σημεία του σώματος τα οποία επηρεάζονται από το ισχύο ή μόνο επικεντρώνεται στην βλάβη που έχει το ισχύο? Γιατί όχι μόνο. Αν υπάρχει, ας πούμε, μια γενετής, ένα συγγενές εξάρθρημα του ισχύου, mm-hmm. το ζητούμενο είναι αν λαμβάνει υπόψη τη θέση της λεκάνης σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη. Τα συγγενή εξαρθήματα ισχύου είναι βαριά χειρουργική, θα το πούμε στη συνέχεια, αν θέλετε να πούμε κάποια στοιχεία. Στην ανθρωπιστική του ισχύου πρέπει να γίνει ένα ειδικό πρωτόκολλο όπου μας απασχολεί ο μηχανικός άξονας του σκέλους. Δηλαδή δεν μας απασχολεί μόνο το ισχύο, μας απασχολεί και η θέση υποδοκνημικής, μας απασχολεί και η θέση του γόνατος, έτσι ώστε να είναι σωστός ο μηχανικός άξονας μετά, έτσι ώστε να υπάρχει η φυσιολογική βάδιση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχει ένας πολύ ωραίος αντίκτης στον χώρο των αλπιστικών, το οποίο λέγεται the forgotten joint, δηλαδή η ξεχασμένη άρθρωση. Όταν περπατάμε, κανείς μας δεν σκέφτεται το ισχύο ή το γόνατό του. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της καθημερινής, είναι δεδομένο. Αυτό λοιπόν, όταν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα μετά από μια ανθρωπιστική ισχύ ή γόνατος, δηλαδή να περπατάει κανείς και να μην σκέφτεται το γόνατό του, πάει να πει ότι δεν έχει απολύτως κανένα θέμα και ουσιαστικά είναι λειτουργικό. Άρα λοιπόν, όταν ο δείκτης αυτός είναι υψηλός, η ξεχασμένη άρθρωση, είναι το forgotten knee joint και forgotten hip joint, είναι ό,τι πιο εξαιρετικό και πιο επιτυχές για ένα χειρουργό, ότι όταν ο δείκτης του αυτός είναι σε εξαιρετικό νούμερο. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο τελικός στόχος πάντοτε. Η ρομποτική χειρουργική μας βοηθάει με όλες αυτές τις παραμέτρους που μελετάμε, δηλαδή με τον προχειρητικό έλεγχο των τόσων λεπτομεριών, μας βοηθάει να έχουμε ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα. Γιατί μας εξασφαλίζει την ακρίβεια, όπως είπαμε προηγουμένως. Ένα τέτοιο χειρουργείο ρομποτικής αρθροπλαστικής ισχύου είναι προσιτό στον οποιοδήποτε ασθενή ή και εδώ πάλι έχουμε την διάκριση μεταξύ των παθητικών κατευθυνόμενων συστημάτων ή του ενιαίου? Εν γέννη, ρομποτικό σύστημα στον χώρο του ισχύου είναι μόνο το MACO. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο ρομποτικό σύστημα. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια συστήματα πλοήγησης, αλλά και αυτά δεν έχουν ευρεία χρήση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το μοναδικό σύστημα το οποίο είναι πιστοποιημένο για αρθροπλαστική ισχύου, ρομποτικό σύστημα, είναι μόνο το σύστημα MACO. Και μάλιστα η δική μου χειρουργική ομάδα είναι μοναδική στην Ελλάδα που συνδυάζει το ωφέλη της τεχνικής άμυσης ή άλμης, δηλαδή της πρόσθεσης προσπέλασης του ισχύου, με τη ρομποτική χειρουργική. Ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων γίνεται μόνο σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού και έχουμε την τιμή να είμαστε οι μοναδικοί άνθρωποι, η μοναδική χειρουργική ομάδα που συνδυάζει την πρόσθεση προσπέλασης του ισχύου με το ρομποτικό σύστημα το MACO στο νοσοκομείο Υγεία. Ρομποτική χειρουργική όμως, επειδή προηγουμένως αναφερθήκαμε σε διαφορετικές προσπελάσεις, τελικά ποια είναι εκείνη η προσπέλαση η οποία όντως εφαρμόζεται στη ρομποτική χειρουργική ισχύου? Στη ρομποτική χειρουργική και του ισχύου εφαρμόζονται όλες τις προσπελάσεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά όμως αυτό που γίνεται μέχρι τώρα ήταν ότι χρησιμοποιούσαν οι περισσότεροι συνάδελφοι το ρομποτικό σύστημα με την οπίστια προσπέλαση. Άρα ζητήματα παραδοσιακή στους μυς και στους στένοφες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η παραδοσιακή οπίστια προσπέλαση απλώς το χρησιμοποιήσουμε το ρομποτικό σύστημα το MACO, που ποιο είναι το όφελος εκεί? Δεν είναι το όφελος της αλλάξης επεμβατικότητας, αλλά είναι το όφελος της ακριβής τοποθέτησης των υλικών μας. Mm-hmm. Άρα η τομή είναι η παραδοσιακή οπίστια προσπέλαση σε συνδυασμό με το ρομποτικό.
ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ. Αν όμως έχεις τη δυνατότητα και τη χειρουργική δυνατότητα να συνδυάσεις τα ωφέλη της πρόσθετης προσπέλασης με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ και με τα πρωτόκολλα ταχείας κινητοποίησης, είναι ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι πιο ασφαλές μπορεί να κάνει κανείς σήμερα στον χώρο της χειρουργικής του ισχύου. Το μηχάνημα, γιατρέ, το ρομπότ αυτό για το οποίο συζητάμε, έχετε πρακτικά και ουσιαστικά σμιλεύει την κοτήλη ώστε να έρθει πλέον η καινούργια άρθρωση και να κουμπώσει επάνω της? Ακριβώς, μας καθοδηγεί, δηλαδή ακόμα τα χειρουργικά εργαλεία, το γλύφανο που λέμε εμείς, ουσιαστικά περνάει μέσα από το ρομποτικό βραχίωνα και ουσιαστικά, όπως βλέπουμε και στο βίντεο σε κάποια σημεία, θα δούμε ότι μας καθοδηγεί σε λογική μίας μοίρας ή μας καθοδηγεί στη λογική του χιλιοστού. Άρα λοιπόν μας λέει, έχουμε την πληροφορία την ώρα που χειρουργούμε, βλέπουμε την οθόνη μας και ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο έχουμε κάνει λάθος, αν έχουμε κάνει το παραμικρό λάθος και αν έχουμε πάει έστω και ένα χιλιοστό πιο βαθιά να πάμε, αμέσως το ρομπότ σταματάει και δεν μας επιτρέπει να κάνουμε το παραμικρό λάθος. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη συμβολή της ρομποτικής χειρουργικής στην επιτυχία του χειρουργικού μας αποτελέσματος. Συνεπώς λοιπόν έχουμε διεγχειρητικό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Ακριβώς. Και αν έχουμε και τη δυνατότητα με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε το πλάνο μας, το σχεδιασμό μας, μπορούμε να το κάνουμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Να αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους και να πούμε δεν μου αρέσει αυτό ή διαπίστωσα κάποιο πρόβλημα βάσει της χειρουργικής μου εμπειρίας και θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Αμέσως αλλάζουμε τις παραμέτρους και κάνουμε διαφορετικά. Ακόμα και να αλλάξουμε και πρόθεση. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκινάμε και να κάνουμε μια ανασωστή πρόθεση και να διαπιστώσουμε κάποια χειρουργικά θέματα και να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη πρόθεση, ιδιαίτερα στη χειρουργική του γόνατος. Αλλά και στο ισχύο έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες διαχειριτικές πλέον. Ένα τέτοιο χειρουργείο ρομποτικής αρθροπλαστικής ισχύου, πόση ώρα περίπου διαρκεί? Κοιτάξτε, η συμβατική αρθροπλαστική ισχύου κρατάει μια ώρα, 45 λεπτά ή μια ώρα. Αυτό καταλαβαίνετε επειδή είναι μια εξελιγμένη χρήση της τεχνολογίας, το setup του μηχανήματος μας παίρνει λίγο παραπάνω ώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά ενώ το χειρουργείο είναι μια ώρα της αρθροπλαστικής του ισχύου, της μιας συμβατικής αρθροπλαστικής του ισχύου, εδώ μπορεί να μας πάρει μισή ώρα με 45 λεπτά παραπάνω. Ουσιαστικά όμως το όφελος είναι μετά στην ανακατάσταση. Ακριβώς. Ουσιαστικά όμως το όφελος είναι εξαιρετικό γιατί ενώ παράδειγμα παλιότερα, όταν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια όταν είχα ξεκινήσει την καριέρα μου, πάντοτε όταν κάναμε μια αρθροπλαστική του ισχύου είχαμε το άγχος της ακτινογραφίας. Τελείωνε το χειρουργείο και περιμέναμε με αγωνία να δούμε την ακτινογραφία μας, να δούμε αν είναι καλό το αποτέλεσμα. Αν πετύχατε αυτό που θέλατε. Τώρα δεν βγάζω καν ακτινογραφία. Δεν με απασχολεί. Μάλιστα. Δεν βγάζω ακτινογραφία μετά το χειρουργείο. Πάμε να ξέρω τι έχω κάνει. Να δούμε ορισμένες περιπτώσεις τώρα ασθενών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ρομποτική χειρουργική αρθροπλαστικής ισχύου και πιο συγκεκριμένα με την μέθοδο ΑΛΜΗΣ. Ουσιαστικά λοιπόν με την εμπρόστια προσπέλαση. Αυτός λοιπόν ο κύριος. Εδώ είναι ο κύριος Αλέξανδρος, είναι μια εξαιρετική ιστορία. Ωραίες εικόνες, αλλά δεν ξέρω πώς συνδέονται ακριβώς με τον συγκεκριμένο ασθενή. Ακριβώς. Εδώ μας έχει στείλει 25 μέρες μετά το χειρουργείο του, κάνει βόλτα με ποδήλατο, έχει ταξιδέψει στην Ινδία. 25 μέρες ενώ μετά έχει το βάλει λοιπόν καινούριο πρόθεμα ακριβώς μέσα στο ισχύο. Και εδώ λοιπόν βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος πώς έφυγε από το νοσοκομείο, δηλαδή. Έφυγε από το νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση μία μέρα μετά το χειρουργείο. Πάμε βέβαια να το ακούσουμε και μετά να σχολιάσουμε. Βεβαίως. Να το δούμε. Κύριε Αλέξανδρε, πάτε στο σπίτι τώρα. Μετά από αρθροπλαστική ισχύου με μία μέρα νοσηλεία. Αντίο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Yeah, οπότε φεύγετε, πάτε στο καλό. Έγινε. Bye bye. Χαιρετώ. Λοιπόν, για πάμε κύριε Αλέξανδρε. Ποιο ισχύο κάναμε? Το αριστερό ισχύει, έτσι, η ολική αρθροπλαστική ισχύου και είμαστε την άλλη μέρα το πρωί. Την άλλη μέρα και φεύγουμε, πάμε στο σπίτι μας, έτσι. Για γυρίστε σιγά σιγά και προχωρήστε προς το βάθος. Εντάξει. Πάμε μια βολτούλα. Όπου θέλετε. Μια χαρά, έτσι. Εξαιρετικά. Έγινε. Γυρνάμε τώρα και είμαστε σούπερ. Σας χαιρετούμε. Μάλιστα. Από την Ινδία, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ωραίες εικόνες και μάλιστα μετά από μια πολύ σοβαρή αποκατάσταση του ισχύου. Βέβαια, αυτό είναι να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και μας έχει βοηθήσει πολύ η σωματοδομή του συγκεκριμένου ασθενούς. Ότι ήταν ένας αδύνατος άνθρωπος, οπότε με αποτέλεσμα. Μικρό σωματικό βάρος. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ στη χειρουργική μας τεχνική. Τώρα, αυτός εδώ ο κύριος. Εδώ ας τον ακούσουμε λίγο. Πάμε λίγο μια βουλτούλα. Περπατήστε όσο πια να μπορείτε. Ο κύριος Γιάννης ήρθε μετά από αρθροπλαστική ισχύου με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ, έτσι. Ναι. Στο υγεία και το κάναμε και 20 μέρες μετά είναι μια χαρά. Περπατάει χωρίς κανένα πρόβλημα. Για μείνετε εκεί λοιπόν τώρα. Για πείτε μας το πει πόσες μέρες το κρατήσατε. Καμία. Και πονέσατε καθόλου στο χειρουργείο? Όχι, τίποτα. Όλα καλά λοιπόν, ναι, έτσι. Και πόσο θα λέγαμε ότι είμαστε στο πόσο της 100% της φυσιολογικής δραστηριότητας? Είστε σούπερ δηλαδή, έτσι. Σίγουρο. Έτσι, μάχημος. Και είναι σημαντικό ότι αλλάζετε πόδι, έτσι. Έτσι, ναι, πράγμα. Τέλεια. Πάμε. Ελάτε τώρα σιγά σιγά κάτω. Πολύ ωραία.
Άριστα γίνεται. Ο Γιάννης είναι 36 χρονών και έχουμε κάνει μεταβαστική σε κύριο Σιού στην εξή. Δεξί Σιού. Δεξί, με το μέθοδο άλλοντες, με το εργοδικό σας προβληματική σου. Τέλεια. Και περπατάμε μια μέρα το πρωί και είμαστε μια χαρά. Έχουμε να θέλουμε πόνο. Όχι, τίποτα. Λέω. Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε. Πάμε. Γυρίζουμε. Πάμε. Τέλεια. Και όταν θα γυρίσετε μετά, θα πατήσετε το χειρουργείο προς τα κάτω. Πάμε. Ωραία, ανεβείτε το κρυπάνω. Ωραία. Και γυρίζουμε σιγά σιγά τώρα. Στριχτείτε με το άλλο το χέρι. Και πατάμε. Ωραία, πατάμε το χειρουργείο τώρα. Και κατεβαίνουμε όσο πιο προσεκτικά μπορείτε. Πέτρε, πραγματικά, όταν οι ασθενείς μιλάνε, πολλές φορές σε συνεπέρνει αυτό το οποίο περιγράφουν, γιατί το βιώνουν οι ίδιοι. Και για μας είναι η μεγαλύτερη χαρά για ένα χειρουργό ορθοπαιδικό είναι να έχει αυτό το χειρουργικό αποτέλεσμα. Ο φίλος μας είναι καπετάνιος, έχει οστεονέκρουση ισχύω βέβαια. Το κάναμε με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Εμπιστεύτηκε τη ρομποτική τεχνολογία για να έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, επειδή είναι ένα πολύ νέος ασθενής, είναι στην ηλικία των 36 ετών. Βλέπετε το αποτέλεσμα, έχει έρθει στο ιατρείο μας να κόψει τα ράματα 20 μέρες μετά και τώρα πρέπει να ταξιδεύει κάπου στους ωκεανούς. Γιατί μας επισκέφθηκε πριν για να πάρει το τελικό OK, αν μπορεί να ταξιδέψει, αν μπορεί να γυρίσει τη δουλειά του. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις και το ερώτημα είναι σε κυρίες αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική. Ναι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μία ασθενή. Εδώ έχουμε μία ασθενή και αυτή την κυρία την κάναμε με το ρομποτικό σύστημα το ΜΑΚΟ, αρθοπλαστική ισχύου. Είχε 2 εκατοστά ανισοσκελία. Αν την ακούγαμε. Ανισοσκελία δηλαδή εκκαινετής βλάβη. Όχι, εκκαινετής. Ήταν λόγω της βλάβης του ισχύου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τη διορθώσαμε αυτή την ανισοσκελία. Ήταν πολύ ευτυχισμένη. Αν την ακούγαμε, λέει ότι είμαι πολύ χαρούμενη διότι δεν κουτσένω πλέον. Εδώ θα βλέπουμε ανεβαίνει σκάλες. Στις 20 μέρες πώς έχει έρθει στο ιατρείο. Βέβαια είναι μια προσεκτική κυρία. Βλέπετε ότι είναι διστακτική ακόμη στις 20 μέρες. Είναι η αυτοπεποίθηση που αλλά είναι όταν κερδίζουν αυτοπεποίθηση αυτοί οι ασθενείς, τους βοηθούμε να επανέλθουν στη φυσιολογική τους ζωή. Εδώ βλέπετε την ίδια κυρία την πρώτη μέρα μετά το χειρουργείο. Με τον ίδιο διστακτικό τρόπο, αλλά είναι πολύ χαρούμενη. Βλέπετε το χαμόγελο στο πρόσωπό της και περπατάει χωρίς πόνο πλέον και με εννοείται χωρίς καμιά ανισοσκελία. Δηλαδή δεν κουτσένει και είναι ιδιαίτερος χαρούμενη. Τώρα, δύο ισχύα. Στο ίδιο χειρουργείο μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν βεβαίως, το κάνουμε με επιτυχία και αυτό. Απλώς φορές πρέπει να είναι ασφαλές. Το κάνουμε σε πιο νέους ασθενείς. Συνήθως, το σύνηθες σενάριο είναι να κάνουμε το ένα ισχύο πρώτα και μετά από 3-6 μήνες να κάνουμε το δεύτερο ισχύο. Αυτός ο κύριος λοιπόν με τις πατερίτσες. Ας τον ακούσουμε λίγο. Έλα κύριε Αντρέα μου. Έρχομαι. Να σε δούμε πώς περπατάς πριν το χειρουργείο, έτσι. Ναι. Και τα δύο ισχύα με μεγάλο πρόβλημα στο αρθέντες. Έλα, κύριε Αντρέα. Ωραία, για περπατήστε όσο πιο άνατα. Πάμε. Και είμαστε κοντά σε 25 μέρες από το δεύτερο χειρουργείο, έτσι. Ναι. Έγινε. Όλα πολύ καλά. Εντάξει, θυμάστε πώς περπατάγατε πριν. Καλά, πριν δεν μπορούσαμε να δούμε βήμα. Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Περπατάει πλέον χωρίς να έχει οποιαδήποτε πατερίτσα αυτός και με τα δύο ισχύα. Είναι από την Πάτρα, είναι φίλος μας και αυτός πλέον. Είχε έρθει με τόσο σοβαρό πρόβλημα. Βλέπετε ότι δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό βήμα. Ήταν σε 1,5 χρόνο αυτή την κατάσταση. Λόγω κάποιων άλλων προβλημάτων υγείας που είχε και καρδιολογικό πρόβλημα, δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε και τα δύο ισχύα. Έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί να κάνουμε τα δύο ισχύα την ίδια μέρα. Είχε υποβληθεί στη στεφανιογραφία, είχε κάποιο σημαντικό καρδιολογικό πρόβλημα. Τα λύσαμε αυτά τα προβλήματα. Κάναμε το ισχύο και το επόμενο μετά από 6 μήνες και βλέπετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Έχει μια τελείως φυσιολογική ζωή αυτή τη στιγμή και είναι πολύ χαρούμενος γιατί από εκεί που δεν μπορούσε καν να περπατήσει ούτε ένα βήμα. Ξαναζεί πρακτικά μετά. Ξαναζεί ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια τελευταία περίπτωση ασθενούς. Εδώ είναι μια κυρία η οποία κάναμε. Εδώ είχαμε συγγενές εξάρτημα ισχύου. Είχε σημαντικό πρόβλημα στο αρθίτιδας και εδώ βλέπετε ότι είχε ανισοσκελία πολύ μεγαλύτερη, γύρω στα 4 εκατοστά. Ουσιαστικά. Τόσο μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουμε υψηλό εξάρτημα ισχύου, είναι πολύ σημαντική διαφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πρώτη φορά στη ζωή της η καλή κυρία. Βλέπετε το χαμόγελο στο πρόσωπό της που περπατάει με το αίσθημα ότι είναι και τα δύο πόδια της ίσια. Δηλαδή περπατάει ισοσκελισμένη και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Τη βλέπετε λίγο φοβισμένη διστακτική. Εδώ με τον μποστινάκι της είναι την άλλη μέρα το πρωί από το χειρουργείο. Ενώ μέχρι τώρα φαντάζομαι ότι η ζωή της ήταν έκανα το αρκετά λάθος επηρεασμένη. Να μην έχω βίντεο από πώς περπατούσε πριν. Αυτό είναι όντως λάθος. Πάμε γιατρέ όμως να δούμε συνολικά πλέον τι κερδίζει κανείς αν υποβληθεί σε μια ρομποτική χειρουργική ισχύου. Μικρή λοιπόν τομή δέρματος χωρίς μυϊκή βλάβη περιαθρικών ιστών,
ελάχιστη απώλεια αίματος και περιορισμένο κίνδυνο νευρικής ή αγκιακής βλάβης. Όπως είπαμε, ορισμένα από τα πλεονεκτήματα. Ναι, σαφέστατα. Με την τεχνική που κάνουμε εμείς, ιδιαίτερα την άλμηση ή επιθέση, έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μικρή τομή, ελάχιστη αιμορραγία και το βασικότερο είναι ακρίβεια στην τοποθέτηση του υλικών μας. Άρα, ένα καλό αποτέλεσμα που σημαίνει μακροχρόνια επιβίωση ανθρωποστικής και μια πολύ ταχεία ανάρρωση. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν και το επόμενο. Δεν απαιτείται ειδικό τραπέζι έλξης, κάτι το οποίο μέχρι πρώτη. Είναι τεχνικό θέμα αυτό. Με τη συγκεκριμένη τεχνική αυτή, ναι. Διεγχειρητική χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου και διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο μήκους σκελών, καθώς επίσης και μικρό χειρουργικό χρόνο. Αυτά τα στοιχεία είναι για την περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσουμε ρομπότ. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε ρομπότ, ουσιαστικά τα πάντα ελέγχει το ρομπότ. Όταν όμως κάνουμε την τεχνική άλμηση ή επιθέση χωρίς τη χρήση ρομπότ, που έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όπως δείξαμε προηγουμένως με τον κύριο που ήταν στην Ινδία, θα το κάναμε τον κύριο αυτόν με το ρομπότ, το Μάκο, σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλεια στην τοποθέτηση των υλικών έρχεται με την χρήση του ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Δηλαδή ελέγχουμε ανά πάση στιγμή σε κάθε βήμα αν είναι σωστά. Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια του ρομπότ, έχουμε την ακτινοσκόπηση ώστε να μας δίνει σιγουριά στην τοποθέτηση των υλικών μας. Μάλιστα. Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας και για το ισχύο και για το γόνατο, αλλά κυρίως εγώ κρατάω αυτό το βασικό, είναι ότι επιστήμονες από το εξωτερικό πλέον έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να εκπαιδευτούν σε μεθόδους οι οποίες θεωρούνται πολύ έτσι, πρωτότυπες, αλλά και με πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει ρομποτική τεχνολογία στον τομέα της αρθοπλαστικής. Η ρομποτική χειρουργική τόσο στο ισχύο όσο και στο γόνατο, στα χέρια ενός εξειδικευμένου και έμπειρου χειρουργού, μπορεί να προσφέρει ποιότητα ζωής στον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.